Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Και καλό μήνα. Καλό μήνα, κύριε Λεοπούλου, κύριε Παγάνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή της. Λοιπόν, ένα πρώτο ερώτημα είναι από την κριτική που ασκεί και η αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, γιατί ενώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός το 2021 ότι επίκειται έλεγχος και εργασίες αποκατάστασης, γιατί γίνεται η ανακοίνωση 2 χρόνια μετά. Υπήρξε καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ? Καμία καθυστέρηση. Το αντίθετο, κύριε Παγάνη. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας που ουσιαστικά παίρνει μέτρα άμεσα για να αναβαθμιστεί το εμβληματικό αθλητικό κέντρο της χώρας που λέγεται ΟΑΚΑ. Διαθέσαμε 57 εκατομμύρια ευρώ ως κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, χρηματοδότηση έκτακτη μοναδική που δεν έχει προηγούμενο για τον αθλητισμό σε επίπεδο υποδομών. Και αυτή η χρηματοδότηση έχει ανάμεσα στις επιλογές που κάνει για το ΑΚΑ, που είναι αναβάθμιση ενεργειακή, που είναι περιβάλλοντας χώροι, που είναι ηλεκτροφωτισμοί, και την επιμέτρηση της στατικότητας και της επάρκειας στατικότητας των στεγάστρων Καλατράβα, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και γίνεται για πρώτη φορά. Άρα, η απόφαση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης το 2021, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν γίνεται πατώντας ένα κουμπί. Είναι απόφαση η οποία αρχίζει να εκτελείται. Έρχεται στη συνέχεια διαγωνισμοί παγκόσμιοι. Ο πρώτος διαγωνισμός για το συγκεκριμένο θέμα ήταν άγωνος και ο δεύτερος διαγωνισμός ανέδειξε έναν ανάδοχο, μια κοινοπραξία η οποία έκανε περίπου ένα χρόνο για να ολοκληρώσει αυτή τη μελέτη. Ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2022 ο καινούργιος ανάδοχος και η μελέτη παραδόθηκε μόλις προχθές στα χέρια μου. Βεβαίως, μας έλεγε νωρίτερα ο κ. Γαλακτόπουλος. Άρα λοιπόν, καμία καθυστέρηση. Η αντιπολίτευση, καταλαβαίνετε κύριε Παγάνη, ότι δεν την τιμάει να μιλάει για κάτι, εννοώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρώτη φορά που βάζω το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ στο στόμα μου, αλλά είδα, παρότι στις χθεσινές δηλώσεις που έκανα για το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι ένα εθνικό ζήτημα, μειώνεται η καρδιά του αθλητισμού της πατρίδας μας που λέγεται το ΑΚΑ προσωρινά, με την προσωρινή αναστολή, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 5 χρόνια και δεν έκανε τίποτε, μα τίποτε απολύτως για αυτό που κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θα είναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλούν για αυτό το ζήτημα. Αναντήρητα, Υπουργέ, το αναγνωρίζουμε αυτό, ότι πήρατε την πρωτοβουλία και γίνεται αυτό μετά από τη συγκεκριμένη μελέτη, και είναι σημαντικό, γιατί εδώ υπάρχει το ζήτημα επικινδυνότητας και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Για τα προηγούμενα χρόνια όμως, γιατί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επί Σαμαρά, αν δεν απατώμε, επί του κύριου Σαμαρά, ο Γιάννης Ανδριανός είχε δεσμεύσει 8 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το σκοπό. Εκείνα τα χρήματα τι έγιναν? Για έλεγχο στατικότητας και πυρασφάλειας. Δύο πράγματα, κύριε Ελαιοπούλου. Σε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, καλό θα είναι να κοιτάμε το παρόν και το μέλλον. Αλλά και η αναζήτηση στο παρελθόν είναι μια ιστορική αναδρομή, η οποία έχει να κάνει με τι συνέβη στα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που μπορώ να πω μέσα από την εικόνα που έχω από το Υπουργείο Αθλητισμού είναι ότι ναι, την περίοδο του Αντώνη Σαμαρά, ο Γιάννης ο Ανδριανός την περίοδο εκείνη είχε δεσμεύσει 8 εκατομμύρια. Δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί η προσπάθεια μελέτης στατικότητας των στεγάστρων Καλατράβα για τον εξής απλό λόγο, ότι άλλαξε κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, μετά τη Νέα Δημοκρατία είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν θέλω να το συνεχίσω αυτό το θέμα. Δεν είμαι εδώ για να κάνω αναζήτηση για το παρελθόν. Είμαι εδώ για να δώσω λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται για τον αθλητισμό της χώρας μας και τις υποδομές του από εδώ και πέρα. Η απόφαση να γίνει προσωρινή αναστολή του μεγαλύτερου εθνικού αθλητικού κέντρου στα δύο αυτά, στις δύο περιοχές του ΑΚΑ, στο στάδιο και στο ποδηλατοδρόμιο, δεν είναι καθόλου ευχάριστη απόφαση. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Μια απόφαση η οποία σταθμίστηκε με ένα και μόνο μέτρο, με ένα παρανομαστή, την ασφάλεια των αθλητών και των φιλάθρων, που αποτελούν προτεραιότητα για μας. Άλλωστε, γνωρίζετε ότι πριν ένα μήνα η πρώτη απόφαση που πήρα ήταν κανένα αθλητικό κέντρο στην επικράτεια, είτε δημοτικό, είτε περιφερειακό, είτε κέντρο το οποίο ανήκει στην εμβέλεια του Υπουργείου Αθλητισμού, δεν θα ξαναλειτουργήσει εάν δεν διαθέτει πρώτον επάρκεια στατικότητας και δεύτερον εάν δεν διαθέτει πυρόσβεση. Ήταν η πρώτη απόφαση που πήρα στις 31 Αυγούστου. Σήμερα έρχεται το θέμα του ΟΑΚΑ ως ένα νέο θέμα το οποίο, μετά τη μελέτη που μου παραδόθηκε, τα ευρήματά της δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατική επάρκεια. Άρα λοιπόν, με παρανομαστή και προτεραιότητα την ασφάλεια αθλητών και αθλουμένων,
πήραμε αυτή την δύσκολη απόφαση αναστολής λειτουργίας των δύο περιοχών του ΆΚΑ. Έχετε εικόνα ή εκτίμηση, κύριε Υπουργέ, πόσο καιρό θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι φθορές αυτές για να μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει και βεβαίως και τα σωματεία που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο γήπεδο? Αναφέρομαι και στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο. Δύο πράγματα. Πρώτον, οι επιπτώσεις είναι μεγάλες. Σας το λέω εγώ πρώτα και κύρια με τη γνώση που έχω ήδη χθες και σήμερα. Εδώ στο γραφείο μου, στο Υπουργείο Αθλητισμού, γίνονται συνεχόμενες συσκέψεις με όλους τους παράγοντες των ομοσπονδιών, με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με τους προέδρους όλων των αθλητικών κέντρων της χώρας, Αγίου Κοσμά, του ΣΕΒ, του ΆΚΑ. Και κάνουμε συνεχείς συσκέψεις για να δούμε μέσα από τις επιπτώσεις τι διεξόδους και τι διευκόλυνση μπορούμε να κάνουμε στα οργανωτικά προβλήματα που δημιουργούνται. Δύο. Ο Παναθηναϊκός, ναι, πράγματι είναι η ομάδα η οποία θα έχει αρνητική επίπτωση μέσα από την αναστολή της λειτουργίας του ΆΚΑ. Όμως έχω μιλήσει με την οικογένεια του Παναθηναϊκού, στηρίζουμε την οικογένεια του Παναθηναϊκού, έχω δεσμευτεί ότι θα κάνουμε τα πάντα, ό,τι χρειαστεί και ό,τι βοήθεια ζητήσει θα είμαστε κοντά στον Παναθηναϊκό. Ευτυχώς δεν έχει αγώνα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, άρα δεν έχουν κοπεί και ειστήρια. Θα βρούμε λύση για τον Παναθηναϊκό, θα βρει λύση ο Παναθηναϊκός. Είναι μεγάλη ομάδα, έχει τη στήριξή μας. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, όμως, όπως σας είπα, είναι όλη η αθλητική οικογένεια, η οποία μέσα από τη μείωση αυτών των δύο μεγάλων αθλητικών υποδομών θα υποστεί συνέπειες. Χρονοδιάγραμμα. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να δώσει χρονοδιάγραμμα. Γιατί? Γιατί χθες έφυγε ο φάκελος, ολόκληρος ο φάκελος της μελέτης, πήγε στον θεσμικό και τεχνικό σύμβουλο της κυβέρνησης που διαχρονικά είναι το τεχνικό επιμελητήριο. Το τεχνικό επιμελητήριο, όπως έχω συνεχθεί με τον κύριο Στασινό, θα συγκροτήσει μια πολύ υψηλό βαθμό επιστημονικού κύρους επιτροπή με τους καλύτερους επιστήμονες της χώρας και θα αξιολογήσει τα στατικά ευρήματα που περιγράφει η μελέτη. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω τίποτα για χρονοδιάγραμμα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα, κύριε Παγάνη και κύριε Ελαιοπούλου, και στον κόσμο που μας ακούει. Η καρδιά του αθλητισμού της χώρας μας χτυπάει στο εμβληματικό κέντρο που λέγεται Άγιος Κοσμάς. Αυτή η καρδιά δεν θα σταματήσει ποτέ να χτυπάει. Όσο και αν χρειαστεί, εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσουμε να είναι ζωντανό το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο. Μάλιστα. Και με αφορμή αυτή τη διαπίστωση της επικινδυνότητας του στεγάστρου Καλατράβα, θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι και σε άλλα κίνητα τα οποία ενδεχομένως χρησιμοποιούνται και από πιο μικρά σωματεία, και όχι απαραίτητος για το ποδόσφαιρο? Υπάρχουν, ας πούμε, σωματεία. Κολυμβητήρια. Βεβαίως. Υπάρχουν συνοικιακά σωματεία ρυθμικής γυμναστικής. Για παράδειγμα, στο Φλίσβο. Οτιδήποτε. Θεωρείτε ότι πρέπει να πάτε σε γενικό έλεγχο των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Κύριε Παγάνη, πριν από λίγο σας είπα, 31 Αυγούστου εξέδωσε υπουργική απόφαση. Βεβαίως. Βάσει της οποίας δεν ξαναλειτουργεί κανένα αθλητικό κέντρο στην Ελλάδα και μιλάμε για χιλιάδες, εάν δεν διαθέτει δύο απαραίτητα στοιχεία. Πρώτον, στατική επάρκεια, άδεια δηλαδή, και για κατασκευές που έχει κάνει, και δεύτερον, εάν δεν έχει πυρασφάλεια. Σήμερα που σας μιλάω, υπήρξε μεγάλη αντίδραση. Αυτό δεν πήρε όμως επικοινωνιακή διάσταση, ούτε αναδείχθηκε επικοινωνιακά, διότι δεν ήταν του μεγέθους του ΆΚΑ, του εμβληματικού μας αθλητικού κέντρου. Όμως σήμερα που μιλάμε, πολλά από αυτά τα αθλητικά κέντρα, μην μπορώντας πλέον να λειτουργήσουν, αναγκάζονται και προσπαθούν να βγάλουν και άδειες και να έχουν και άδεια πυρασφάλεια. Αυτό είναι θετικό. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι, και πότε σκοπεύετε, θα θεσπιστεί κάποιο, δεν ξέρω, νομικό πλαίσιο, κάθε πότε θα γίνονται έλεγχοι σε κάθε ένα από αυτά? Ας πούμε στο ΆΚΑ όταν παραδοθεί, όταν ανοίξει ξανά, ανοίξει το λουκέτο, πώς να το θέσω προσωρινά. Κυρία Ηλιοπούλου, από εδώ και πέρα, με το καλό και με τη βοήθεια του Θεού, να ανοίξει ξανά το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της πατρίδας μας, και από εκεί και πέρα θα ανοίξει με τις καλύτερες προϋποθέσεις ασφάλειας, και όταν ανοίξει από εκεί και πέρα θα μπούμε σε μια διαδικασία που πλέον οι μελέτες θα μας υποδείξουν τι πρέπει να κάνουμε. Απλά, Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, έχουμε διαπιστώσει δυστυχώς, και το λέω για όλους όσοι έχουν κυβερνήσει στην Ελλάδα, ότι δεν είμαστε αρκετά της πρόληψης, αντιλαμβάνεστε. Πρέπει δηλαδή, αναγκαζόμαστε συχνά, ακόμη και να θρονίσουμε ανθρώπινες ζωές προτού προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Γι' αυτό λέω, ναι, σαφώς οι επιστήμονες θα μπορούσαν τόσα χρόνια, εδώ και 20 χρόνια, δεν έχει γίνει έλεγχος. Τώρα ναι, αντιμετωπίζετε, πήρατε την πρωτοβουλία, το λέμε, αλλά από εδώ και πέρα. Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το παρελθόν, θα μιλήσω για το παρόν και το μέλλον.
Πριν σημειωθεί το γεγονός του ΟΑΚΑ, επαναλαμβάνω τρίτη φορά, και αυτό δείχνει και την πολιτική βούληση, ότι για πρώτη φορά υπέγραψε υπουργική απόφαση, η οποία δεν επιτρέπει σε κανένα αθλητικό κέντρο να ξαναλειτουργήσει αν δεν διαθέτει τις δύο βασικές άδειες που διασφαλίζουν ασφάλεια αθλητών, φιλάθλων, αθλουμένων. Αυτό δείχνει και την πολιτική βούληση. Αυτό θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα. Όσο θα βρίσκομαι στο τιμόνι του Υπουργείου Αθλητισμού και με αυτή την κυβέρνηση, η προτεραιότητα είναι στην ασφάλεια αθλητών και όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό και χρησιμοποιούν τα αθλητικά κέντρα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και επειδή μας το λέτε όντως για τρίτη φορά, να ρωτήσω, είχατε κάποιες πληροφορίες, είχατε κάποιες ενδείξεις ή θεωρήσατε κι εσείς, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά και λόγω της επαγγελματικής σας ιδιότητα, ότι αυτοί οι χώροι πρέπει κάποτε με κάποιο τρόπο να ελεγχθούν? Όχι, πολύ απλά, αναλαμβάνοντας το τιμόνι του Υπουργείου Αθλητισμού, ήρθε η ώρα να υπογράψω αυτό που γινόταν κάθε χρόνο στη διαδικασία της επικαιροποίησης της άδειας λειτουργίας, και όταν ήρθε η ώρα να υπογράψω αυτό το χαρτί, απλά έβαλα τις δύο αυστηρές προϋποθέσεις. Οι οποίες δεν υπήρχαν όμως στο παρελθόν. Οι προϋποθέσεις αυτές της άδειας πυρασφάλειας. Κύριε Παγάνη, δεν υπήρχαν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μπαίνει μια νέα αρχή. Ναι. Δεν θα ξαναλειτουργήσει αθλητικό κέντρο, είτε δημοτικό είτε περιφερειακό, χωρίς προϋποθέσεις ασφάλειας. Όσο αφορά το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο του ΟΑΚΑ, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι ήξερα ότι τρέχει η μελέτη, την οποία περίμενα. Και όσοι γνωρίζανε, τη μελέτη επάρκειας στατικότητας, η οποία μόλις ήρθε στα χέρια μου, υπήρξε αμέσως αντίδραση. Αμέσως δείχνοντας και την υπευθυνότητα καλά και, για μας το λέτε αυτό. Και την ευαισθησία απέναντι στο θέμα που λέγεται ασφάλεια. Καλά κάνετε για μας το λέτε αυτό. Και επιμένουμε κι εμείς, και αυτό έκανε και το ερώτημα και η Μιλένα και εγώ. Είναι πολύς ο κόσμος, το γνωρίζετε σίγουρα καλύτερα από εμάς, ο οποίος έχει τα παιδιά, τα πηγαίνει δηλαδή για αθλητικές δραστηριότητες σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Σίγουρα αναρωτιέται γιατί έρχεται σήμερα. Κάνω το σταυρό. Το κόσμο, επειδή λαμβάνουμε μηνύματα. Ο αναπληρωτής, ο υπουργός αθλητισμού, και βάζει αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν υπήρχαν νωρίτερα. Άρα αυτό σημαίνει ότι ήμασταν ανασφαλείς εκεί, ήταν τα παιδιά μας. Έλειπαν οι προϋποθέσεις, πρέπει να εκπληρωθούν. Έχει, ξέρετε, να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί ενίοτε η κρατική μηχανή. Εσείς βάζετε τις προϋποθέσεις, το διορθώνετε. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια πηγαίναμε έτσι, ευτυχώς, με πάρα πολύ καλή τύχη από ό,τι φαίνεται. Ναι, έχουν μιλήσει επιστήμονες γι' αυτό, Υπουργέ. Κύριε Παγάνη, η απάντηση που μπορώ να δώσω σε αυτό, επειδή τώρα δημιουργείται ένα κλίμα αναστάτωσης, όχι, θα ξέρουν όλοι ότι μπορούν με τα παιδιά τους, αθλούμενους, φιλάθλους, αγωνιζόμενους, να μπορούν να επισκέφτονται οποιοδήποτε αθλητικό κέντρο της πατρίδας μας, γιατί όλα πλέον είναι ασφαλή. Μάλιστα. Εάν δεν έχει τις προϋποθέσεις, δεν θα λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, κάποιο που δεν λειτουργεί δεν έχει την ασφάλεια. Άρα όσα λειτουργούν θα έχουν τις προϋποθέσεις, άρα θα είναι ασφαλή. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω, Υπουργέ, δεν δημιουργείται κανένα κλίμα πια. Όχι από γιατί μας, το αντιλαμβάνομαι. Γιατί πια πράγματι τα αντανακλαστικά σας ήταν αμεσότατα και δώσατε, πήρατε την απόφαση που πήρατε, ότι δεν ανοίγει κανένα κέντρο αθλητισμού εάν δεν υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις. Ωστόσο, για το παρελθόν δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε, και ναι, δεν θα ήμασταν καλή στη δουλειά μας αν δεν το κάναμε, αντιλαμβάνεστε, ότι ήταν επικίνδυνο. Αυτό μόνο. Αυτό. Από εδώ και πέρα το αναγνωρίζουμε και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Λοιπόν, έχετε να μας πείτε κάτι άλλο σχετικό με το θέμα? Και αφού σας ευχαριστήσουμε κιόλας, γιατί είχατε την επιμονή καλοσύνη να λεχθεί τα ερωτήματά μας. Αυτό, κύριε Παγάνη, αυτό που θέλω να πω, και κύριε Ηλιοπούλου, στον κόσμο που μας ακούει, είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον αθλητισμό μας. Οι αθλητικές υποδομές των δύο αυτών αθλητικών κέντρων μέσα στο ΆΚΑ, ανοίγω μια παρένθεση, δεν κλείνει το ΆΚΑ στο σύνολό του. Ναι. Οι υπόλοιπες υποδομές του αθλητικού κέντρου του ΆΚΑ θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Απρόσκοπτα, γιατί έχουν και τη στατική επάρκεια, κάπου που έγιναν η μελέτη περιλαμβάνει κάποιες περιοχές με στατική επάρκεια, και τα άλλα δεν χρειάζονται γιατί είναι ανοιχτές περιοχές. Αυτά τα δύο όμως αθλητικά κέντρα είναι μια πολύ σημαντική μείωση στο σύνολο των αθλητικών υποδομών της χώρας, γιατί φιλοξενούσαν πάρα πολλές ομοσπονδίες και χιλιάδες αθλούμενους και μεγάλη κατηγορία αθλημάτων. Οι συσκέψεις που γίνονται χθες και σήμερα εδώ στο Υπουργείο είναι πάρα πολλές, πυκνές. Περιμένω και τον κύριο Καπράλο, τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής. Έρχεται εκτάκτος σε λίγο στο γραφείο μου. Θα συντονιστούμε όλοι μαζί για να φιλοξενήσουμε αυτά τα αθλήματα, γιατί πραγματικά δεν έχουμε περιοριστές υποδομές στη χώρα. Είναι περιορισμένες και πρέπει να κάνουμε τώρα ό,τι είναι το δυνατόν καλύτερα. Η στήριξη από την κυβέρνηση υπάρχει πάνω στον αθλητισμό. Είναι διαπιστωμένη. Άλλωστε, θυμίζω
ότι είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο αυτό γίνεται, ανεβαίνει σε επίπεδο Υπουργείου, γίνεται Υπουργείο Αθλητισμού μέσα στην οικογένεια του Υπουργείου Παιδείας. Έχω την ιδιότητα του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού και αυτό είναι μεγάλη τιμή και για μένα αλλά και για τον αθλητισμό που ανεβαίνει αυτό το σκαλοπάτι. Και από εκεί και πέρα, με συντονισμένες ενέργειες, με καλοπροαίρετη διάθεση, με πολλή δουλειά, νομίζω ότι θα μειώσουμε τις επιπτώσεις, θα βρούμε λύσεις και στο τέλος νομίζω θα ξαναοδηγηθούμε στο να ανοίξει το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο του ΟΑΚΑ, αλλά με ασφαλή τρόπο μετά από μελέτες και του τεχνικού επιμελητηρίου, όταν θα γίνουν και στα χρονοδιαγράμματα και με τη διαδικασία που θα μας πει. Αυτό μας καθησυχάζει, αν μη τι άλλο. Ασφαλώς, αυτό θέλουμε όλοι, είναι κοινός στόχος του Υπουργέ αυτός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Και καλό σας μήνα. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, η κουβέντα μας και αυτό που ρωτήσαμε και επιμείναμε, ναι, είχε νόημα και πράγματι. Και μπράβο του που βάζεις προϋποθέσεις.